Ίσως είναι η πιο όμορφη στιγμή της ζωής μου. Μέσα στο κατάμεστο κινηματοθέατρο Ολύμπιον, ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης πραγματοποίησε την πρώτη του ομιλία, παρουσίασε τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της πόλης και μοιράστηκε το όραμά του για τη Θεσσαλονίκη. Γιατί αυτή τη δουλειά την έχουμε ξανακάνει και θέλουμε να την ξανακάνουμε για την πόλη μας. Ο Στέλιος Αγγελούδης μίλησε για μια παράταξη ανεξάρτητη πέρα και πάνω από κόμματα. Η ομάδα για τη Θεσσαλονίκη, φίλες και φίλοι, είναι, θα το τονίζω μέχρι και την τελευταία μέρα, μια ανεξάρτητη, πολύχρωμη, πολυσυλλεκτική κίνηση της κοινωνίας των πολιτών. Έδωσε το στίγμα της υποψηφιότητάς του, αλλά άσκησε και κριτική στη σημερινή διοίκηση του Δήμου. Εγκαταλελειμμένοι δημόσιοι χώροι, αναβολές και ανεπάρκειες, στρεβλώσεις, προχειρότητες που έχουν στόχο την εφήμερη μόνο εντύπωση. Χαιρετισμό απίφθηναν μέσω βίντεο μεταξύ άλλων η Λούκα Κατσέλη και ο Πύρος Δήμας, οι οποίοι μίλησαν για το Στέλιο Αγγελούδη. Εξετίμησα ιδιαίτερα την προσωπικότητά του, τις διοικητικές του ικανότητες. Πάντα χαμογελαστός, με την βροντερή φωνή του, με σηκωμένα μανίκια και ως ειδικός γραμματέας αθλητισμού και ως αντιπρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής. Ο Στέλιος Αγγελούδης συνομίλησε με 4 νέους ανθρώπους που έζησαν και στο εξωτερικό και επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη και οι οποίοι αναφέρθηκαν στα προβλήματα της πόλης, τις αγωνίες και τους προβληματισμούς τους. Αυτά τα παιδιά ήρθανε γιατί κάτι άλλο συμβαίνει μέσα τους. Και αυτή τη ματιά θα ήθελα να τη δούμε. Τις επόμενες ημέρες ο Στέλιος Αγγελούδης αναμένεται να παρουσιάσει και τους πρώτους 50 υποψήφιους που θα πλαισιώσουν το ψηφοδέλτιο της Ομάδας για τη Θεσσαλονίκη.